Σε συναγερμό παραμένει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για την επόμενη αξιολόγηση της Τρόικας που θα δώσει το πράσινο φως για την τέταρτη δόση του δανείου και έτσι έρχονται μετά τις γιορτές νομοσχέδια φωτιά που θα προκαλέσουν τεράστιες κοινωνικές αναταραχές και θα αλλάξουν τα πάντα. Πριν ξεκινήσουν όμω με τα νομοσχέδια, η κυβέρνηση έχει το αγκάθι του κλεισίματο του φετινού προπολογισμού. Χωρί αποκλήσει όμω, αυτή τη φορά, όπω με βελτίωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και ο εξορθολογισμό των δαπανών για τα νοσοκομεία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τον Φεβρουάριο, λοιπόν, θα γίνει η πρώτη εξειδίκευση των μέτρων που θα χρειαστεί να κάνει η κυβέρνηση για την εξοικονόμηση των 14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση θα φέρει το νομοσχέδιο για την εξυγίανση του ΟΑΣΑ, αλλά και των σημειογόνων ΔΕΚΟ, που είναι η καυτή πατάτα για το Υπουργείο Οικονομικών, και αναμένεται να επιφέρει στα κρατικά ταμεία το ποσό των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτό περιλαμβάνονται και οι περικοπέ μισθών στι εισηγμένε ΔΕΚΟ, κάτι που έχει ήδη προαναγγελθεί. Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου θα έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, που είναι 150, και αναμένεται να επιφέρουν κέρδη στα ταμεία πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ίδιο μήνα θα κατατεθεί και το φορολογικό νομοσχέδιο. Η απελευθέρωση τη αγορά ηλεκτρική ενέργεια είναι επίση ένα από του στόχου τη κυβέρνηση, ενώ θα αρχίσουν σταδιακά να προχωρούν και οι αποκρατικοποιήσει, οι οποίε υπολογίζεται πω θα φέρουν 7 δισεκατομμύρια ευρώ έω το 2013. Τέλος, σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις η κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε κλείσιμο και νέων δημόσιων οργανισμών, όπως ορίζει η Τρόικα, που θα έχει ως αποτέλεσμα νέα σειρά μετατάξεων. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε αισιόδοξος για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας.